Μια χαρά, έχει πάρα πολύ κόσμο κάθε βράδυ, μέχρι πολύ αργά. Ο κόσμος το ευχαριστιέται γιατί υπάρχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Υπάρχουν εκδηλώσεις κάθε βράδυ και όλα καλά. Εσείς έχετε εταιρεία καλλιτικών εδώ, αντιπροσωπεύετε την Avon, ναι, έτσι. Ναι. Για πείτε μου λοιπόν, έρχονται κυρίες φαντάζομαι, δείχνουν ενδιαφέρον, έτσι αγοράζουν. Εμείς εδώ δεν κάνουμε πώληση, είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε τον κόσμο για τα προϊόντα μας. Ενημερώνουμε επίσης για την ευκαιρία κέρδους που δίνει η Avon στον κόσμο, στις γυναίκες και στους άντρες, για να βγάλουν κάποιο καλό εισόδημα αν θέλουν να ασχοληθούν με τα καλλιτικά μας. Και γνωρίζουν ταυτόχρονα και τα προϊόντα μας. Βάφουμε τον κόσμο. Ναι. Το μακιγιάρουμε. Του προτείνουμε προϊόντα. Αυτά. Η Avon κάνει μια πολύ δυνατή εκστρατεία εναντίον του καρκίνου του μαστού. Πρημοδοτεί λοιπόν ένα μαστογράφο, ο οποίος πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα και κάνει μαστογραφίες δωρεάν σε κυρίες από 40 έως 70 ετών, που δεν έχουν και πρόσβαση εύκολη στην δημόσια υγεία. Είχε έρθει μάλιστα στην Τρίπολη πριν λίγο καιρό, το χειμώνα όμως το γράφος, και κατά καιρούς προγραμματίζεται, κάνει κύκλους, δηλαδή βρίσκεται στα νησιά όπου το ζητάνε. Και αυτό είναι σε συνδυασμό φυσικά σε συνεργασία με την αντικαρκινική ελληνική εταιρεία. Μάλιστα, πολύ σημαντικό, πολύ ενδιαφέρον και για την υγεία των γυναικών που έχουν οικονομικά προβλήματα. Ακριβώς. Να φανταστείτε ότι γύρω πολλές φορές μέσα στο έτος, δηλαδή αν θυμάμαι την προηγούμενη χρονιά, βρέθηκαν γύρω στα 300 περιστατικά κακοήθειας από αυτό το μαστογράφο το δικό μας. Δηλαδή γυναίκες που ποτέ δεν θα είχαν αντιληφθεί ότι είχαν αυτό το πρόβλημα. Και μπορεί να σώθηκε και η ζωή τους, να κάνανε σίγουρα, ναι. Σίγουρα, γιατί η πρόβλεψη όπως ξέρουμε είναι πάρα πολύ σημαντική. Ακριβώς. Οπότε βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα υπάρχουν κάποια προϊόντα μέσα στους καταλόγους του Avon, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Οπότε όποιος αγοράζει από αυτά τα προϊόντα βοηθάει αυτό το σκοπό του Avon να συνεχιστεί. Έχουμε έρθει και άλλες φορές στην έκθεση της Αιγαίας, γιατί το προϊόν μας είναι από εδώ τοπικό. Είμαστε από την Αιγαία κι εμείς. Και είναι η τρίτη φορά που παρευρισκόμαστε. Τι έχετε ακριβώς? Εμείς έχουμε δύο επιχειρήσεις σε αυτό το περίπτερο. Η μία είναι με τυριά, τα τυριά Δελγιάννης, και η άλλη είναι με κρασιά Μαλεβός, από εδώ την Αιγαία. Περνάει κόσμος? Έχει αρκετή επισκεψιμότητα και ο κόσμος δείχνει ένα ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα και για τη μεταποίηση των προϊόντων μας. Ρωτάει δηλαδή πώς παρασκευάζεται το προϊόν. Θέλουν να βλέπουν επιχειρήσεις στους τομείς αυτούς, να δουλεύουν πάνω στην πρωτογενή παραγωγή, και πιστεύω ότι χαίρονται και στηρίζουν τις ενέργειες αυτές. Εσείς εδώ κλείνετε κάποιες συμφωνίες ή έχετε και πώληση λιανική? Δίνεται δηλαδή εδώ? Εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε. Όχι. Είναι μόνο για να δοκιμάσει ο κόσμος και για να ενδιαφερθούν τυχόν κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι μπορεί να έρθουν σε επαφή μαζί. Γενικά είναι προϊόντα που τα καταναλώνει ο κόσμος. Βλέπετε, η κρίση έχει επηρεάσει και αυτά τα προϊόντα? Σαφώς μας έχει επηρεάσει η κρίση, αλλά υπάρχει μια στροφή του κόσμου όσο μπορεί πλέον να στηρίζει προϊόντα της ντόπιας παραγωγής. Είπατε για τυποποίηση, ειδικά το κρασί βλέπω τυποποιημένο. Το ίδιο συμβαίνει και με το τυρί? Κάνετε κάποιο να... Το κάνετε πολλά χρόνια αυτό? Το Ινοποιείο είναι σχετικά νέο, είναι 15 χρόνια. Το Τυροκόμιο είναι πολύ παλιότερο. Και οι δύο επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή προσπαθούν να, με εξυγχρονισμούς και επενδύσεις, να καταφέρουμε κάτι καλύτερο. Θέλω να μου πείτε λίγο και για το κόστος στην έκθεση. Είναι, πλησιάζεται? Είναι πολύ λογικό κόστος, και με τους διοργανωτές έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, μας βοηθάνε σε ό,τι θέλουμε, και πιστεύω ότι το κόστος είναι αρκετά δελεαστικό για να έρθει μια μικρή επιχείρηση. Δηλαδή, πόσο είναι το τετραγωνικό? Το τετραγωνικό είναι περίπου στα 300-350 ευρώ το κάθε περίπτερο. Ναι. Σχεδόν ίδια είναι. Ναι. Το κάθε περίπτερο, μάλιστα. Εκθεσταγές. Πώς πήρατε έτσι την απόφαση? Με τη λογική ότι
ας πάω, είναι ενδιαφέρον ο χώρος, τον ήξερα το χώρο, έτσι, είναι ενδιαφέρον λέω ο χώρος και συνάμα με ενδιαφέρει να βρω και κάποια εκπροσώπηση εδώ στην περιοχή. Μέχρι αυτή τη στιγμή πώς βλέπετε τα πράγματα, είστε ικανοποιημένος, το μετανιώσατε, πού ήρθατε? Όχι, μια χαρά και οι άνθρωποι που είναι οι διοργανωτές μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, ότι χρειαζόμαστε με δίπλα μας, δηλαδή δεν έχει να ζηλέψει τίποτα και από μεγάλες εκδηλώσεις, είτε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, είτε ακόμα και στο εξωτερικό, έτσι. Και να πάμε λίγο στο προϊόν, είστε από τη Μεσσηνία. Να μου πείτε λοιπόν λάδι ξύδι, να τα πούμε λίγο. Ναι, είμαστε από τους Γαβριάνους Μεσσηνίας και εξειδικευόμαστε σε αρωματικά ελαιόλαδα, βέβαια και στο εξαπαρθένο ελαιόλαδα, γιατί η περιοχή μας είναι, φημίζεται η περιοχή της Μεσσηνίας, έτσι, και η περιοχή ειδικότερα της Τριφυλίας που είμαστε εμείς. Και συνάμα κάνουμε και τα αρωματικά ελαιόλαδα με διάφορες γεύσεις, πορτοκάλι, θυμάρι, δέντρο λίβανο, σκόρδο, τσίλι, σοκολάτα, γουασάμπι, έτσι. Πόσα χρόνια κάνετε αυτό, έτσι, την τυποποίηση τέτοιου είδους? Στην Αμερική είμαστε από το 1996 και στην Ελλάδα είμαστε από το 2009. Έτσι, δηλαδή, στην Αμερική είστε πολλά χρόνια, στην Ελλάδα τελευταία βλέπω. Ναι, γιατί χρειάστηκε να ανοίξουμε εδώ ένα συσκευαστήριο για να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας στην Αμερική, έτσι. Έχει κόστος μεγαλύτερο όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία, και αν ο Έλληνας έχει ανταποκριθεί σε αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε? Έχει, γιατί είναι και τα εθέρια έλαια που αναβάζουν το κοστολόγιο. Αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι και ενδιαφέροντα προϊόντα που και ο κόσμος τα τιμάκια τα υιοθετεί, έτσι. Γιατί του δίνει λύση στο φαγητό, έτσι. Δεν είναι πάντα... Περισσότερο για να αλλάξει γεύση του φαγητού, να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, δηλαδή. Η ρίγανη, το σκόρδο, το θυμάρι, το δεδρολίβανο. Η ρίγανη είναι δηλαδή γεύσεις που ούτως ή άλλως χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα. Έτσι. Επειδή αυτό μπορεί να το κάνει και σαν συμπλήρωμα το προτιμά, θεωρείται, στο λάδι, στο ξύδι, να το έχει μέσα, δηλαδή από το να προσθέσει στο φαγητό, έτσι. Συμπληρωματικά μπαίνει αυτό. Δηλαδή θα βάλουμε το κυρίως ελαιόλαδο και θα συμπληρώσουμε με τα αρωματικά ελαιόλαδα 8, 10, 12 σταγόνες, να κάνουμε ένα dressing για να αρωματίσουμε το φαγητό μας. Είτε με τα βαλσάμικα, να βάλουμε μια κουταλιά τη σούπας σε μια πιατέλα με χορτοσαλάτα και μια-δυο κουταλιές ελαιόλαδο, να το χτυπήσουμε στο σέκερ και να έχουμε ένα όμορφο dressing για τη σαλάτα μας, έτσι. Λοιπόν, να μου πείτε τώρα τα λάδια, να τα πάρουμε με τη σειρά, να μου πείτε τι γεύσεις έχουμε. Για να δει και ο κόσμος εδώ. Έχουμε τσίλι, το οποίο είναι καυτερό, έτσι. Μετά, ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο, βασιλικό, το λάιμ, το μασχολέμονο που λέμε στην Ελλάδα, λεμόνι, το κλασικό λεμόνι, το σκόρδο, την πίτσα. Θα μου πείτε τώρα, η πίτσα έχει θέλει έλαια? Όχι βέβαια, απλώς αν ας πούμε μπαίνουμε στον πυρήνα της γεύσης της πίτσας και βλέπουμε τι μπορείτε να βάλετε μέσα. Θα βάλουμε ίσως λίγο τσίλι, λίγο βασιλικό, λίγη ορίγανη, λίγο θυμάρι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και το φέρνουμε εκεί που πρέπει, έτσι. Το πέστο. Το πέστο που είναι έτοιμο το dressing για τα ζυμαρικά μας, έτσι, καθώς και η τρούφα για μια μακαρονάδα. Το πορτοκάλι το απλό, το πορτοκάλι το σαγκουίνι, το οποίο σημείο τον Απρίλιο πήρε και χρυσό μετάλλιο στην Ιαπωνία σε έκθεση, όπως και η ρίγανη πήρε χάλκινο μετάλλιο στο Λος Άντζελες. Μετά είναι η σοκολάτα, η βανίλια, το γουασάμπι. Το γουασάμπι είναι ένα προϊόν που έλκει την καταγωγή του από την Ιαπωνία και το χρησιμοποιούμε για σούσι και γενικότερα για τόνο σαλάτες, για να τελειώσουμε κάποια ψαρικά, έτσι. Σοτάρουμε κάποια ψαρικά και τα τελειώνουμε στο τέλος, έτσι, λίγο από αυτό. Μια γαρίδα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Κλασικό. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Έτσι. Και πάμε στα ξύδια. Και μετά πάμε στην κατηγορία βαλσάμικα. Έχουμε κάποιες γεύσεις, δηλαδή είναι βατόμουρο, δηλαδή είναι το ξύδι και έχει μέσα και χυμούς από διάφορα φρούτα, όπως ας πούμε βατόμουρο, φράουλα, δαμάσκινο, κλασικό βαλσάμικο. Μετά τη μέση, με το μούρο, έτσι, το μήλο, το λευκό βαλσάμικο, το ρόδι, το σύμπι, το μύρτιλο, έτσι, είναι 10. Και μετά είναι οι σταφετούλες μας. Μεσσηνιακό προϊόν, σίγουρα. Οι ελίτσες, οι ελιές μας είναι και παραδοσιακό σαπούνι, έτσι, ναι. Και το σαπουνάκι, το παραδοσιακό, έτσι, το παραδοσιακό.
και με άρωμα πορτοκάλι και άρωμα κανέλα για να μας δίνει λίγο ελευθερία στο πάνω μας, έτσι. Είναι οι άνθρωποι πολύ φιλόξενοι, ειδικά ο Τεγιατικός Σύνδεσμος έχει αγκαλιάσει αυτό το επιχείρημα να διαφημίσουμε τα παραδοσιακά μας προϊόντα. Ειδικά η Μάνη φημίζεται για το λαλάκι και τις δίπλες της. Οι δίπλες είναι το παραδοσιακό γλυκό της Μάνης, το χρησιμοποιούμε σε αραβώνες, γάμου, βαφτί σε κλπές εκδηλώσεις. Ενώ το λαλάκι είναι και αυτό γνήσιο προϊόν μανιάτικο. Χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, επειδή τα συστατικά του είναι μόνο το αλεύρι και το ελαιόλαδο. Έχουμε τη μεγαλύτερη ελιά στην Ελλάδα και βάζουμε 7 βότανα μέσα και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Δεν τη βρίσκεται πουθενά άλλου αυτή την ελιά. Μόνο στο Δήμο Βόρειας Κοινωνίας και στην περιοχή μας. Είναι ειδική ποικιλία δηλαδή. Είναι ποικιλία μαμούθ, κατά κύριο λόγο έτσι λέγεται. Και θέλει πολύ καλή δουλειά για να την πετύχει, να την φτιάξει τόσο ωραία. Και, και την πικρή, και την πικρή. Η ελιά είναι λίγο πικρή. Είναι γεγονός. Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραία. Είναι πολύ καλή. Δοκίμασα, τη συστήνω. Βεβαίως να δοκιμάσετε. Και πόσο πηγαίνει δηλαδή αυτή το κιλό, το μισό, πώς το δίνετε? Το κιλό, εμείς το δίνουμε το μισό κιλό. Α, το έχετε συσκευασία, ναι. Γιατί είναι εξαγόγημα το προϊόν μας, σε σακουλάκι βάκουμ, 3 ευρώ το μισό κιλό πηγαίνει. Και είναι μια πολύ καλή τιμή γιατί είναι πολύ περιποιημένη η ελιά. Ναι. Έχει το λάδι της μέσα, έχει τα μυρωδικά της, δεν βάζουμε καθόλου ξύδι που ενοχλεί πολλούς και το βγάζουμε και ανάλατι. Και εδώ η έκθεση πώς πάει, η κίνηση? Η κίνηση είναι πολύ καλή, έχουμε μάθει και 2-3 χρόνια γιατί ήταν τα περίπτερα αυξημένα, αλλά έχουμε καλή οργάνωση, όταν αναλαμβάνω ότι ο Αγιατικός είναι καλά. Φέτος είναι καλύτερη η τιμή? Η τιμή της ελιάς, όχι η τιμή, η τιμή των περιπτέρων. Είναι καλύτερη, η μισή. Ναι, έπεσε δηλαδή. Και ήταν πολύ καλύτερα. Και επειδή είπατε για την τιμή της ελιάς, γενικά η παραγωγή, η τιμή πώς είναι φέτος? Πέρυσι και τώρα φέτος. Θα έχει καλή τιμή γιατί δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα στην περιοχή. Όταν όμως έχει ποσότητα, πέφτει και η τιμή. Τι ελαιόνα έχετε, που ακριβώς είναι, στα άνω δολιανά? Στα κάτω δολιανά. Στα κάτω δολιανά. Το χωριό μας είναι εκεί. Ναι. Εμείς κάνουμε περίπου 50 τόνους το χρόνο. Έχετε μεγάλη έκταση? Είναι πολλές εκτάσεις, είναι γύρω στα 150 στρέμματα. Αλλά α, είστε μαζί ή ένας μόνο παραγωγός? Α, οι δυο σας. Οι δυο μας είμαστε, είναι η οικογενειακή επιχείρηση. Ναι. Και την κάνουμε όλοι σε αυτή τη συσκευασία. Πολύ λίγες στιγμές. Δεν βγάζετε λάδι? Λάδι βγάζουμε από αυτή την ελιά. Α, από την άλλη, το μανάκι, που είναι μια πολύ καλή ποικιλία. Και τις φτιάχνουμε και πρόσημοι, όπως μιλάμε και σε σακουλάκι, όπως είναι αυτό εδώ πέρα το σακουλάκι. Μάλιστα. Πάντως θεωρώ ότι περισσότερο παίρνατε. Είναι και το μάτι, είναι και η γεύση που είναι καλή, αλλά το μάτι, όπως ξέρετε, είναι, χτυπάει και πάει όλο στο τριμάζι. Αλλά είναι και καλή ποιότητα.